Καλησπέρα από το portal 902.gr. Συνεχίζουμε την επικοινωνία μας με εκπροσώπους εργαζομένων από διάφορους κλάδους που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία, με αφορμή την οποία έχει εκδηλωθεί μία αντεργατική επίθεση εκ μέρους της κυβέρνησης αλλά και του κεφαλαίου. Έχουμε μαζί μας καλεσμένους για συζήτηση τον Γιάννη Κιούση, είναι εργαζόμενος και συνδικαλιστής στις Αστικές Συγκοινωνίες Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Κιούση. Καλησπέρα σας. Έχουμε από την ιδιωτική υγεία τον Δημήτρη Αλεξόπουλο, είναι πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ιδιωτικών Κλινικών Αθήνας. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Αλεξόπουλο. Δύο κλάδοι που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και μεγάλη σημασία και για τους εργαζόμενους, την υγεία τους, την προστασία της υγείας τους, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους παρέχουν υπηρεσίες. Να ξεκινήσω με τον κύριο Κιούση. Η κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Φαίνεται ότι η πανδημία ανέδειξε τα προβλήματα που υπήρχαν και προ-πανδημίας στον συγκεκριμένο κλάδο. Είναι έτσι? Απαρχαιωμένο στόλος, μειωμένο προσωπικό, κάπου διάβασα ότι έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 2008. Είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι όπως τα περιγράφετε. Η πανδημία όχι απλά τα έφερε στο προσκήνιο, τα έφερε και με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο. Με την έννοια ότι το να είσαι σαρδέλα το 2010 ή το 2012, είχε και την έννοια ή το καλοκαίρι ξέρω εγώ ότι κάποιος είναι υδρωμένος και ψιλομύριζε. Αυτή ήταν η μόνη ενόχληση. Τώρα έχουμε πραγματικά την δυσκολία ή αν θέλετε την βεβαιότητα ότι τα οχήματά μας είναι υγειονομικές βόμβες όταν μεταφέρουν τόσο κόσμο καθημερινά από τη στιγμή που δεν παίρνονται μέτρα πύκνωσης των δρομολογίων και βεβαίως δεν υπάρχει το παραμικρό μέτρο για την προστασία και των εργαζομένων αν θέλετε στο κομμάτι της αστικής συγκοινωνίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον από κάθε όριο. Είναι όντως απαρχαιωμένος ο στόλος, είναι μειωμένα τα λεωφορεία, έχετε εικόνα για αυτά τα στοιχεία, για αυτή την κατάσταση? Ναι. Να θα σας πω ορισμένα νούμερα. Νομίζω ότι είναι καλό να ακούγονται καμιά φορά και τα νούμερα, γιατί μπορεί να λένε ότι είναι κουραστικά, αλλά έχουν και αυτά την αξία τους. Έχει σημασία να τα μαθαίνει και ο κόσμος που παρακολουθεί. Ακριβώς. Ο στόλος σε λεωφορεία και τρόλεϊ αυτή τη στιγμή ονομαστικά αγγίζει τα 2.500 οχήματα. Βεβαίως από αυτά ετοιμοπόλεμα μπορούμε να πούμε ότι είναι 1.200 με 1.300 περίπου. Δυστυχώς όμως καθημερινά να βγουν να εξυπηρετήσουν επιβατικό κοινό δεν ξεπερνάνε τα 900 στην καλύτερη περίπτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ουσιαστικά μιλάμε για σχεδόν για το 1/3 του στόλου να είναι ανενεργός. Και αυτό συμβαίνει βέβαια γιατί δεν επισκευάστηκαν τον καιρό που έπρεπε, γιατί δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, δεν υπήρχαν τα κονδύλια για να αγοριστούν ανταλλακτικά και βεβαίως δεν υπήρχε το προσωπικό για να τα επισκευάσει. Και γι' αυτό σήμερα μιλάμε για τέτοιο αριθμό οχημάτων σε λεωφορεία και τρόλι. Αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Mm-hmm. Από 33 στιρμούς στον παλιό ηλεκτρικό, στον λεγόμενο ΙΣΑΠ, κυκλοφορούν 15, στην καλύτερη περίπτωση 19 στιρμοί. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να τη σηκώσει επιβάτης, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, αυτά τα νούμερα ήταν έτσι κι αλλιώς μικρά σε σύγκριση σε νορμάλ περιόδους, πόσο μάλλον τώρα με την πανδημία που οι ανάγκες έχουν αυξηθεί περισσότερο. Mm-hmm. Μας έρχονται εμάς φωτογραφίες και καταγγελίες επιβατών με φωτογραφίες κτλ. Κύριε Κιούση, από τις αστικές συγκοινωνίες σε ώρες αιχμής, όπου καταγράφεται πράγματι συνωστισμός. Βλέπουμε το εξής χαρακτηριστικό στις περισσότερες περιπτώσεις. Ο κόσμος φοράει μάσκες. Δείχνει υπευθυνότητα και σε επίπεδο ατομικό συμμορφώνεται και φοράει τις μάσκες μέσα στα λεωφορεία. Επαρκεί όμως αυτό το μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της πανδημίας? Να σας πω, είναι σημαντική η ερώτηση που κάνετε με την έννοια της ατομικής ευθύνης, γιατί βλέπουμε ότι κυβερνητικοί παράγοντες κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κουνάνε το δάχτυλο στον ελληνικό λαό. Να σας πω τώρα ότι πραγματικά έχουν θράσος που κουνάνε το δάχτυλο στον ελληνικό λαό με την έννοια της ατομικής ευθύνης. Έχουν ατομική ευθύνη. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει την ατομική του ευθύνη και στην περίοδο του lockdown και στην περίοδο τώρα ότι πρέπει να φοράει τη μάσκα του, να πρέπει να κρατάει αποστάσεις, να προσπαθεί να προστατεύσει την υγεία του και την υγεία των γύρων του. Όμως αυτό δεν φτάνει. Όταν, δηλαδή, τι ατομική ευθύνη έχει ο επιβάτης
όταν περιμένει ένα λεωφορείο και περνάει στα 40 λεπτά, στα 30, στα 50, και μέσα στο όχημα που έχει 100, όπως το λένε, άτομα χωρητικότητα, βρίσκονται ήδη άλλοι 70 ή 80. Τι απόσταση να κρατήσει και τι να του κάνει μάσκα. Ή αν θέλετε, όταν περιμένει στο σταθμό της Αττικής, που είναι σταθμός μετεπιβίβασης του μετρό με τον παλιό ηλεκτρικό, κατεβαίνουν 50-100 άνθρωποι και ανεβαίνουν άλλοι 150-100 άνθρωποι. Εκεί που ο ένας ακουμπάει τον άλλον και γίνεται χαμός. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν υπάρχει θέμα ατομικής ευθύνης. Υπάρχει κυβερνητικής ευθύνης και πρέπει πραγματικά οι επιβάτες, εμείς τουλάχιστον έχουμε καλέσει σε αυτή την κατεύθυνση και με την κινητοποίηση που κάναμε χθες, να κουνήσουν το δάχτυλο οι επιβάτες πλέον και ο ελληνικός λαός στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάμε και στον τομέα της ιδιωτικής υγείας. Κύριε Αλεξόπουλε, να ξεκινήσουμε με τους οίκους ευγυρίας, επειδή ήρθε στην επικαιρότητα αυτό το θέμα με τραγικό τρόπο. Έτσι, είχαμε κρούσματα, είχαμε θανάτους κτλ. Ήταν μια κατάσταση που μπορούσε να αποφευχθεί εάν λαμβάνονταν έγκαιρα μέτρα. Και να πούμε εδώ ότι και τα σωματεία και οι σύλλογοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις ζητούσε μέτρα για την προστασία των τροφίμων αλλά και των εργαζομένων. Εγώ θα λέγω ότι από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης πανδημίας, πριν ακόμα έχουμε κάποια έξαρση, κάποια διασπορά, από το πρώτο κύμα το λεγόμενο, είχαμε έγκαιρα, όχι μόνο εμείς φυσικά, αναδείξει τα ζητήματα και την ανάγκη, την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα προστασίας. Μέτρα προστασίας βέβαια με σχέδιο, μέτρα προστασίας καθολικά, υποχρεωτικά, όχι να επαφείται δηλαδή η προστασία ενός χώρου στον κάθε διευθυντή ή κάθε εργοδότη των ιδρυμάτων. Πολλά ιδρύματα είναι διοικούνται από διοικητικά συμβούλια, είναι κοινοφελή ιδρύματα, άλλα είναι αμιγώς ιδιωτικά. Αφέθηκε λοιπόν, εμείς έτσι κρίνουμε, το είδαμε κιόλα στην πράξη, αφέθηκε λοιπόν, ας το πω έτσι, στο έλεος του κάθε εργοδότη των ιδρυμάτων. Γι' αυτό υπήρχε και αυτή η πασπερμία και διαφορετικές πληροφορίες από συναδέλφους των ιδρυμάτων, από την έλλειψη μέτρων, από φυσικά τα εργασιακά ζητήματα, από έλλειψη ατομικών μέτρων, μέχρι και από εμποδίστηκαν και εργαζόμενοι από το να πάρουν μέτρα. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά σας λέω, όχι σε γεροκομείο, αλλά σε άλλη μονάδα ιδιωτικής υγείας, ότι θεωρήθηκε η χρήση μάσκας ως αποτρεπτική, ότι χαλάει την εικόνα, ας πούμε, της μονάδας και δημιουργεί άσχημη εικόνα στους πελάτες. Μέχρι και σε αυτό το σημείο. Με τους εργαζόμενους τώρα τι γίνεται σε αυτούς τους χώρους, γιατί και εκεί έχουμε και καταγγελίες, ανατροπή εργασιακών σχέσεων, αναστολές, καραντίνες. Ήρθε και η καινούργια ΠΠΠ και λέει ότι πρέπει να συμπληρωθεί με επιπλέον ημερήσιο χρόνο από τους εργαζόμενους. Μέτρα τιμωρητικά για αυτούς. Όσον αφορά και το συνδέω λίγο και με την κουβέντα που κάνετε νωρίτερα για την ατομική ευθύνη, πραγματικά μπορώ με βεβαιότητα να πούμε ότι σε αυτή την πρώτη, όπως λέμε, φάση της πανδημίας, η ατομική ευθύνη του κάθε εργαζόμενου ήταν στο μέγιστο βαθμό. Φανταστείτε δηλαδή ότι τα μέσα προστασίας, τα ατομικά μέσα προστασίας, σε πολλές περιπτώσεις τα προμηθεύονταν και με κόστος δικό τους οι εργαζόμενοι. Οι συνθήκες εργασίας ήταν εντελώς απαγορευτικές για να πάρθει προστασία και παραμένουν έτσι οι συνθήκες εργασίας. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια και προηγούμενα και τώρα να συνδέσουμε το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων με το ζήτημα της προστασίας των χώρων. Γιατί το ζήτημα το μεγάλο είναι να προστατευθούν οι χώροι. Mm-hmm. Βλέπουμε βέβαια μεγάλη άρνηση και από την μεριά του Υπουργείου και των εργοδοτών για αυτή τη σύνδεση. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι τις προάλλες, όταν έγινε η εξαγγελία δέσμευσης μέτρων για τα γεροκομεία από την Υφυπουργό Εργασίας, αν και Υφυπουργός Εργασίας, δεν αναφέρθηκε καθόλου στις εργασιακές σχέσεις. Mm-hmm. Οι εργασιακές σχέσεις είναι το νούμερο ένα, κατά τη γνώμη μας, για να προστατευτούν οι χώροι. Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού που υπάρχει και δημιουργεί συνθήκες εντατικοποίησης, ουσιαστικά κάνει απαγορευτική την προστασία των εργαζομένων και στα γεροκομεία και σε άλλα ιδρύματα. Νομίζουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να συνδεθούν. Είναι τώρα ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να συνδεθούν οι εργασιακές σχέσεις με τις σχέσεις προστασίας. Γιατί σε τελική ανάλυση η δημόσια υγεία σε αυτούς τους χώρους περνάει μέσα από την προστασία και τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων.
δεν μπορούμε να τα δούμε αυτόνομα. Βέβαια, γιατί έχετε και ομάδες ανθρώπων σε αυτό το χώρο που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και μοιραία ο εργαζόμενος πρέπει να κάνει, να έρχεται σε επαφή στενή με τον ασθενή, με τον τρόφιμο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κάθε κατάσταση. Και είναι ένας λόγος παραπάνω. Κύριε Κιούση, να γυρίσω σε εσάς. Είπατε χθες ότι έγινε κινητοποίηση όντως με επανεξορμήσεις σε σταθμούς και αφετηρίες των μέσων ενημέρωσης, των μέσων μεταφοράς, ενημερώνοντας τον κόσμο για αυτά τα προβλήματα. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου? Να σας πω, η ανταπόκριση του κόσμου δείχνει καταρχήν θυμό ο κόσμος. Σαφώς αγανάκτηση τις ώρες τουλάχιστον της αναμονής. Δεν έχει γνώση καλή ο κόσμος. Βεβαίως έχει την εμπειρία της πραγματικότητας, του οχήματος, της αναμονής, του συνωστισμού. Αυτά τα νιώθει, τα ζει. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνει, δεν γνωρίζει ακόμα καλά από πού προέρχεται το πρόβλημα. Mm-hmm. Και εδώ είναι η ευθύνη η δική μας. Γι' αυτό και δεν ήταν μόνο αυτές οι μέρες τώρα και που κορυφώθηκε χθες με τη μέρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά όλο το διάστημα της περίοδου του κορονοϊού από το Μάρτιο και μετά, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Σωστά. Να εξηγήσουμε σε έναν κόσμο πού οδηγείται αυτή η κατάσταση και βεβαίως στους ίδιους τους εργαζόμενους της αστικής συγκοινωνίας. Με λίγα λόγια, θέλει καλύτερη επικοινωνία ο κόσμος, γιατί εδώ έχει το πάνω χέρι δυστυχώς η κυβέρνηση και τα επιτελεία της με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα βομβαρδίζουν καθημερινά τα λαϊκά νοικοκύρια. Στη λογική μου, αντιμετωπίζω καλά, εσείς φταίτε που δεν φοράτε μάσκα, τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ. Αυτή την κατάσταση βρήκα στη συγκοινωνία, προσπαθώ να τα λύσω όπως καλύτερα μπορώ. Καταλαβαίνετε ότι δέχεται μια βροχή προπαγάνδας, η οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως, αντιμετωπίζεται με την πραγματικότητα, με την καθημερινότητά του και βεβαίως με τη δράση τη δική μας, όσο το δυνατόν να αναδεικνύουμε τα προβλήματα από πού γεννήθηκαν, γιατί δεν είναι σημερινά. Ακούσαμε προτάσεις ή σενάρια από την κυβέρνηση για ενίσχυση των συγκοινωνιών με συμπράξεις με τα ΚΤΕΛ, με τον ιδιωτικό τομέα, ίσως τουριστικά λεωφορεία κτλ. Είναι μία λύση αυτή, βλέπετε ότι μπορεί να δώσει λύση σε κάποια από τα προβλήματα? Θα σας πω, σε αυτό θα ανακαλέσω τη μνήμη παλαιότερων σε ηλικία. Mm-hmm. Δοκιμάστηκε την περίοδο του 1990-92 από τον πατέρα Μητσοτάκη της τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έτρεξε να εφαρμόσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Για την περιβόητη απελευθέρωση των μεταφορών. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του εκείνος ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν τα κατάφερε και πιστεύουμε να μην τα καταφέρει και ο γιος τώρα με το νέο σχήμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Τι σημαίνει τώρα σύμπραξη? Αυτό είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος προήλθε από τη Νέα Δημοκρατία, προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την απελευθέρωση που σας είπα προηγουμένως. Έχει σχεδιαστεί από το 2005 από τα επιτελεία του ΑΣΑ με τον πρώην τότε πρόεδρο, τον κύριο Σιμόπουλο, τον συνταγματολόγο μας, ο οποίος έβαλε για πρώτη φορά μέσα στην αστική συγκοινωνία την δημόσια σε εισαγωγικά τα ΚΤΕΛ, μια σύμπραξη τότε που είχε γίνει στην αρχή της. Ήρθε το ΠΑΣΟΚ τα επόμενα χρόνια, το 2011, με τον νόμο 3920, ουσιαστικά θωράκισε αυτές τις περιβόητες συνεργασίες που θα γίνονταν στο μέλλον. Και ξαναήρθε βέβαια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 τον Οκτώβρη, που εκεί ουσιαστικά έβαλε τη σφραγίδα της δυνατότητας να εμπλακούν κοινοπραξίες, ιδιωτικές, ο Δήμος, τα ΚΤΕΛ, τουριστικά, όποιος μπορεί να μπει στο μεγάλο φαγοπότι που έχει ανοίξει ήδη εδώ και μερικά χρόνια στο τομέα του. Ο ιδιωτικός τομέας είναι γνωστό βέβαια, λειτουργεί με βάση το κέρδος, και μπροστά στη διατήρηση του κέρδους κάνει εκπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού, αλλά και των ανθρώπων στους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, οι εργαζόμενοι τι πρέπει να κάνουν, το διεκδικητικό πλαίσιο το οποίο θέτετε εσείς ως κλάδος? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι, όπως σας είπα και στην πρώτη ερώτηση, πρέπει να συνδεθούν η προστασία να περνάει υποχρεωτικά μέσα από τις εργασιακές σχέσεις. Εμείς λέμε ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται αν δεν αναπτυχθεί κίνημα, αν δεν αναπτυχθεί η δράση των ίδιων των εργαζομένων, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει, να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και να επιβάλλει και όρους προστασίας. Εκείνο που κυριαρχεί, όπως είπατε, είναι το κέρδος. Ο κάθε εργοδότης, από την αρχή της πανδημίας, όπως είδαμε, εξέλαβε τα μέτρα προστασίας
όσο ένα κόστος που πρέπει να αποφύγει. Αυτό ήταν το κύριο. Από την άλλη μεριά βλέπουμε την πολιτεία, η οποία μπορεί να κάνει κάποιες διακηρύξεις, αλλά ουσιαστικούς ελέγχους δεν είχαμε. Υπήρξε η ανοχή και μάλιστα υπήρξε και ένα, δημιουργία ενός πεδίου επιπρόσθετης κερδοφορίας την περίοδο της πανδημίας, το οποίο συνεχίζεται, που είναι το τεστ μετά COVID. Δηλαδή, εργοδοσία και κυβέρνηση μαζί δημιουργούν αυτούς τους ασφυκτικούς όρους όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων, όπως είπαμε, και τις εργασιακές σχέσεις. Νομίζω ότι είναι κατανοητό σήμερα από το σύνολο των εργαζομένων ότι η ανατροπή αυτής της κατάστασης περνάει μέσα από τα χέρια των ίδιων των εργαζομένων. Δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την εργοδοσία. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Ένα αίτημα του Σωματείου σήμερα είναι να υπάρξει ένας σχεδιασμός για να ελέγχονται με το τεστ οι εργαζόμενοι τακτικά και με μια κανονικότητα. Όχι, και περιοδικά. Όχι δηλαδή αποσπασματικά όπως έγινε με τους εργαζόμενους των γεροκομείων που επέστρεψαν από καλοκαιρινή άδεια, αλλά με υποχρεωτικό τρόπο. Πολλοί από τους οποίους το επομίστηκαν οι ίδιοι. Είδαμε ότι αρχικά το Υπουργείο Υγείας είχε βγάλει μια ανακοίνωση όπου όλοι οι υγειονομικοί θα ελέγχονταν με τεστ όσοι γυρνάνε από καλοκαιρινή άδεια. Μέτρο μερικό δηλαδή, γιατί δεν μιλάει για το σύνολο, αλλά για αυτούς που γυρνάνε από καλοκαιρινή άδεια. Στη συνέχεια αυτό το μέτρο περιορίστηκε ακόμα περισσότερο και αφορούσε μόνο τους εργαζόμενους στα γυροκομεία και μάλιστα με έναν τρόπο που πολλοί συνάδελφοι επομίστηκαν μόνοι τους το κόστος. Γιατί δεν μπορούσαν να βρουν άκρη με τις ατελείωτες ουρές στις δημόσιες δομές. Ξέρετε μάλιστα ότι οι διευθύνσεις ζητάγανε να έρθουν οι εργαζόμενοι με το αρνητικό τεστ και μάλιστα με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Δεν είχαν δηλαδή το περιθώριο οι εργαζόμενοι να ελεγχθούν εφόσον, ας το πούμε, δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από το δημόσιο και επιτακτικά έπρεπε να πάνε σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο με αποτέλεσμα να επομισθούν και το κόστος. Υπήρχαν αυτές οι περιπτώσεις. Την περίοδο της πανδημίας και τώρα ακόμα, σε αυτά τα γυροκομεία που είναι και το σημείο αναφοράς σήμερα, έχουν γίνει απολύσεις, έχουν βγει εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης. Υπάρχει η ρύθμιση για τις ευπαθείς ομάδες ότι έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης να βγάλει σε αναστολή σύμβασης ανθρώπους που είναι σε ευπαθείς ομάδες, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα δεν το αναφέρουν καν για να μην βγουν με το επίδομα των 500 ευρώ που είναι επίδομα. Σε διαδικασίες τέτοιες. Οπότε, τι πρέπει να γίνει? Διεκδίκηση επιβάρυνσης των εργαζομένων. Είστε, δεν άκουσα. Τι πρέπει να γίνει? Διεκδίκηση εκ μέρους των εργαζομένων συγκεκριμένων μέτρων. Επομένως, εμείς λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν προσλήψεις προσωπικού. Η εντατικοποίηση είναι παράγοντας επικινδυνότητας. Εντατική εργασία σημαίνει ότι δεν έχεις το περιθώριο ούτε να προστατεύσεις τον εαυτό σου, ούτε φυσικά τον άνθρωπο που φροντίζει ο υγειονομικός. Απαραίτητες λοιπόν προσλήψεις. Και δεύτερον, να γίνονται τεστ με σχεδιασμό και να είναι επιβεβλημένο από το Υπουργείο, να μην επαφίεται δηλαδή στην κάθε εργοδοσία. Τακτικώς λοιπόν και με σχεδιασμό έλεγχος να γίνονται απολυμάσεις στους χώρους, που επίσης είναι ένα ζήτημα που δεν εφαρμόζεται στον κλάδο. Και αυτά να ελέγχονται τακτικά και αυστηρά από τους συλλεκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Μάλιστα. Αυτά δηλαδή που να γίνουν και δεν γίνονται σήμερα. Και δεν γίνονται, μάλιστα. Κύριε Κιούση, είχαμε μείνει στο ότι το σχέδιο ιδιωτικοποίησης είναι ένα σχέδιο που το στηρίζαν όλες οι κυβερνήσεις. Και από ό,τι φαίνεται την πανδημία, είναι μία αφορμή για να προχωρήσει. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση την αιτία ως λύση. Δηλαδή, την πολιτική που εφαρμόζανε όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, πολιτική κόστους κέρδους, που οδήγησε σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί με βάση το κόστος κέρδος δεν κάνανε προσλήψεις, δεν αγοράζανε ανταλλακτικά, αφήσανε τις υποδομές να διαλύονται, τα λεωφορεία να έχουν φτάσει στα χάλια που υπάρχουν, με αποτέλεσμα σήμερα να έρχεται να δώσει μια λύση ακριβώς πάνω στο ζήτημα της ιδιωτικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει. Δηλαδή, κόστος κέρδος. Φανταστείτε ότι ιδιαίτερα οδηγοί των λεωφορείων και των τρόλεϊ,
έχουν άμεση επαφή με το επιβατικό κοινό. Δηλαδή, 3.000 κόσμος θα περάσει μέσα το όχημα στο 8ωρο, 3.000 είναι πάνω από τον οδηγό. Το απλό αίτημα που θέσαμε από την πρώτη στιγμή είναι να υπάρξει αποκλειστικός χώρος του οδηγού, να κλείσει δηλαδή με μια καμπίνα. Δεν το έχει κάνει. Έχει βάλει ένα ψευτονάιλον, στην αρχή είχε μια αλυσίδα, απλά έχει απομονώσει την προστινή πόρτα να μην μπαίνουν από εκεί. Και αυτό στο όνομα του κόστους. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και ένας κόσμος ότι δεν μπορεί η ζωή μας να είναι θέμα κόστους. Και βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με το υγειονομικό προσωπικό που λέει ο συνάδελφος τώρα ότι δεν έγιναν οι προσλήψεις των υγειονομικών. Έχουν 6 μήνες τώρα, θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε προσλήψεις. Δεν προχωρήσαν στην επίταξη νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ιδιωτικού τομέα, που καλά κονομάει την περίοδο μη πανδημίας, αλλά τώρα δεν μπήκε μπροστά να βάλει το χεράκι του στην τσέπη παρά μόνο να κάνει κάποιες έτσι φιλανθρωπικές φιέστες. Το ίδιο πράγμα στο κομμάτι των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το ίδιο πράγμα στα σχολεία που ανοίγουν τη Δευτέρα και έχουμε μάλιστα να μας λένε κιόλας ότι είναι 17, όπως το λένε, παιδιά κατά μέσο όρο στην κάθε τάξη, όταν ξέρουμε ότι είναι 23, 25 και 30. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να ανεχόμαστε πλέον να μας λένε ότι η ζωή μας είναι κόστος. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση σε αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και για τη συζήτηση. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε εμείς. Να είστε καλά.